Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Δημήτρη, καλημέρα. Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα Έλληνα, καλημέρα και στους ακροατές σας. Πολύ χαιρόμαστε για αυτό που συμβαίνει. Ειδικά φέτος δεν ξέρω, αλλά νιώθω ότι φέτος τέτοιο πράγμα με το αρέωμα δεν έχει ξανασυμβεί, Δημήτρη. Σε τοπικό επίπεδο είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει, τα τελευταία τουλάχιστον 20 χρόνια. Έπαιξε μεγάλο ρόλο η κατάσταση που επικρατεί παγκόσμια με τον κορονοϊό και την καραντίνα, το κλείσιμο των συνόρων. Και δυσκόλεψε την είσοδο των εργατών από τις γειτονικές χώρες. Ναι, ναι, ναι. Ένα ήταν αυτό. Το δεύτερο ήταν γενικότερα, πιστεύω, η δύσκολη οικονομική κατάσταση που περνάμε τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα και η περιοχή μας. Και η ανάγκη για ένα μεροκάματο και του Καστοριανού που άλλες χρονιές γυρούσε την πλάτη τους στις αγροτικές εργασίες και κτηνοτροφικές πολύ περισσότερο. Ήταν γεγονός. Αυτό είναι γεγονός. Είναι έτσι πως το λες. Φέτος όμως αντιστρέφηκαν οι όροι και υπάρχει πάρα πολλής κόσμος. Πάρα πολλής. Έχετε υπολογίσει, Δημήτρη, πόσος κόσμος δουλεύει τώρα, πιάσει από κεφαλάρι μέχρι, ξέρω εγώ, μαύρο βομπολικάρπι, αμπελόκηπη? Ακριβώς δεν μπορούμε να ξέρουμε τι γίνεται. Απλά αριθμός. Είναι μια περίοδο που να φανταστείς ότι ένας παραγωγός μπορεί να αποσχολεί από 5 έως και 10 άτομα. Φανταστείτε τι γίνεται. Φανταστείτε δηλαδή τι γίνεται. Γυρνώντας στον κάμπο βλέπεις αυτοκίνητα δικά μας, Καστοριανά. Από εκεί καταλαβαίνεις ότι υπάρχει μια έντονη, πολύ έντονη κινητικότητα αυτή την περίοδο από τον τόπιο πληθυσμό όμως. Από τους δικούς μας ανθρώπους. Το οποίο είναι ευχάριστο. Το οποίο είναι πραγματικά ευχάριστο και ίσως όλοι μας πρέπει να σκεφτούμε και αυτήν την εναλλακτική πια, Δημήτρη. Είστε από τους νέους ανθρώπους που ασχολείστε με τη γη, είστε νέα παιδιά και ίσως δείχνετε και ένα νέο παράδειγμα και για τα επόμενα παιδιά που μπορούν να έρθουν. Έτσι, παλιά δυσκολεύονταν πάρα πολύ τα παιδιά, γιατί όλοι θα πήγαιναν κάπου να σπουδάσουν, την απέφευγαν τη γη. Γιατί υπήρχαν και άλλες εναλλακτικές. Φέτος το τρίτο που ξέχασα να αναφέρω είναι και ότι και ο τουρισμός μας δέχεται μεγάλο πλήγμα. Μπράβο, ναι. Άρα έχουν, δεν μπορούν να μετακινηθούν τα παιδιά τα οποία απασχολούνταν στο κλάδο του τουρισμού. Δεν μπορούν να απασχοληθούν φέτος. Και όχι μόνο και αυτό. Ήταν και παιδιά που έφευγαν για σεζόν στα νησιά. Για σεζόν, ναι, ναι. Φεύγανε από τον Μάρτιο-Απρίλιο και επιστρέφανε Νοέμβριο. Τα υπολογίζαμε περίπου 500 αυτά τα παιδιά, μέσω όρο, ας πούμε, ότι δεν ξέρω αν είναι περισσότερα λιγότερα, αλλά κάπου εκεί μας έλεγαν ότι είναι αυτά τα παιδιά που φεύγουν από τον νομό μας για σεζόν σε νησιά. Και αυτά έμειναν εδώ. Το 10% πρέπει να φύγει. Τα υπόλοιπα παιδιά θα μείνουν εδώ. Υπάρχει ενδιαφέρον δηλαδή από τους νέους ανθρώπους, αυτό που λες. Μπράβο, δεν είναι μόνο οι μεγαλύτερες ηλικίες που θα έρθουν. Υπάρχει νεολαία η οποία έχει βγει αυτή τη στιγμή στον κάμπο και εργάζεται. Μπορεί να είναι λοιπόν ελκυστική αυτή η δουλειά, Δημήτρη. Εσείς είστε εκεί, έχετε το ορεινό μήλο, δίνει μια ιδιαιτερότητα και μια υπεραξία σε αυτό το προϊόν. Μπορεί να γίνει ελκυστικό λοιπόν. Φυσικά. Με ποιο τρόπο, με ωραίες καινοτόμες ιδέες, με καλές συσκευασίες, με καλή προώθηση. Έτσι, κορυφαία προϊόν για την Καστοριά, έτσι, το μήλο. Το μήλο, το φασόλι, γενικά τα αγροτικά προϊόντα που βγάζει η Καστοριά είναι κορυφαία. Θα πρέπει όλοι εμείς που ασχολούμαστε με τον πρωτογενή τομέα, θα πρέπει να οργανωθούμε λίγο καλύτερα, το να δημιουργήσουμε ένα επώνυμο πραγματικά προϊόν, με σταθερή ποιότητα όμως κάθε χρόνο. Ναι, παίζει μεγάλο ρόλο. Ναι. Είναι τα βασικά πράγματα που πρέπει να κοιτάξει ο κάθε παραγωγός. Ασχολείται όπως και κάθε δουλειά άλλωστε. Σωστά. Τώρα, συζητάμε λοιπόν για τον κόσμο που δουλεύει στα αρεώματα. Διερωτόμαστε όμως αν αυτό μπορεί να έχει κάποια συνέχεια. Δηλαδή, τα αρεώματα καλώς κακώς θα τελειώσουν σε 10-15 μέρες, Δημήτρη, περίπου. Έναν μήνα. Είναι άνθρωποι οι οποίοι περνάνε και δεύτερο χέρι. Εκεί μπορεί να προσθέσει ένα εργατικό δυναμικό. Ναι, από εκεί και πέρα γίνεται η πρώτη επαφή, η συνεργασία. Έρχεται η συγκομιδή. Ναι. Δηλαδή, πιστεύεις ότι θα έχει λοιπόν και συνέχεια. Θα πάμε στη συγκομιδή τον Σεπτέμβριο και λίγο Οκτώβριο. Εκεί αυτοί οι άνθρωποι πιστεύεις ότι ξανάρθουν στο χωράφι?
Πιστεύω φυσικά και θα ξανάρθουν. Να πούμε ότι και η συγκομιδή είναι, επειδή οι καιρικές συνθήκες είναι διαφορετικές, όταν αντιμετωπίζουμε λίγο τη ζέστη, φέτος είναι ευνοϊκό για όλους μας ότι ο καιρός δεν έχει ανεβάσει ακόμη υψηλές θερμοκρασίες. Η συγκομιδή είναι ακόμη ένα πιο εύκολο, θα το έλεγα εγώ, μια πιο εύκολη εργασία για κάποιον ο οποίος μπορεί να μην έχει ξανασχοληθεί ποτέ με τη γη και τον πρωτογενή τομέα. Και γιατί όχι και η επόμενη χρονιά, σου λέει, χτίζονται συνεργασίες. Και την επόμενη χρονιά, από τη στιγμή που ο παραγωγός θα μείνει ευχαριστημένος από την εργασία του κάθε παιδιού, από εκεί και πέρα, γιατί όχι και την επόμενη χρονιά, το να προτιμηθούν οι δικοί μας εδώ οι ντόπιοι. Μπράβο. Πραγματικά. Άρα λοιπόν, μια δουλειά στο χωράφι, Δημήτρη, εσύ που την ξέρεις πάρα πολύ καλά, πόσους μήνες εργασία μπορούμε να προσφέρουμε σε έναν Καστοριανό που θέλει να δουλέψει, είναι αποφασισμένος να δουλέψει στο χωράφι? Κοίτα, αν βάλουμε και την περίοδο του κλαδέματος, ναι, εκεί μπορεί άνετα κάποιος να... Εντάξει, είναι λίγο πιο εξειδικευμένη δουλειά, ναι, δηλαδή αν πάει οποιοδήποτε, ίσως να μην τα καταφέρει με την πρώτη, πρέπει να μάθει. Αν έχει τη διάθεση, όποιος έχει τη διάθεση, χρήσει το μάτι. Εννοείται ότι με την πρώτη, όπως και το αρέωμα, δεν μπορείς από την πρώτη μέρα το να αποδώσεις αυτό που πρέπει να αποδώσεις. Σιγά σιγά όμως, και αν υπάρχει διάθεση πραγματικά το να δουλέψει ο άλλος, από εκεί πέρα όλα λύνονται. Σε ένα σύνολο με διάφορες εργασίες, εγώ θα μιλήσω για το δικό μας το κομμάτι, ας πούμε, που είναι τα μήλα, δεν γνωρίζω. Κατά σ' όλα έχουν παραπάνω εργασία, γιατί απασχολεί, είναι διαφορετική δουλειά από εμάς. Η δικιά μας είναι μηχανική, σωστό, περισσότερο εκεί πέρα. Ειδικά και στη συγκομιδή, νομίζω, στα φασόλια που τα λένε τα χερίσια αυτά, αν θυμάμαι καλά όπως τα λένε. Θέλει και εκεί πάρα πολύ κόσμο για να δουλεύει και να. Μπράβο, χρειάζονται χέρια. Είναι τα καλάμια, είναι δηλαδή εκείνο το κομμάτι, καλάμια έχει περισσότερο καιρό εργασίας. Εμείς συνολικά μπορούμε να πούμε ότι ένα τετράμινο είναι μπορεί να υπάρχει εργασία. Φουλ για τη μιλιά, ένα τετράμινο. Τώρα, να ορίστε, εδώ έρχονται μηνύματα. Πρόσεξε, Δημήτρη, τι γίνεται. Αν ακόμη θέλετε εργατικά χέρια, ψάχνουμε για δουλειά. Υπάρχει ακόμα αρκετός κόσμος ο οποίος ενδιαφέρεται. Αχα. Υπάρχει ακόμα, δηλαδή... Υπάρχει ανθρώπινο δυναμικό ακόμα που, μακάρι, αλλά οι περισσότεροι έχουμε ήδη συγκροτήσει ομάδες. Εδώ και πέρα, έχει σχεδόν από τις αρχές του μήνα. Αυτό μας λένε ότι ψάχνει δουλειά κόσμος. Αυτοί που μας έστειλαν μηνύματα είναι ότι ψάχνουν να βρουν και αυτοί χωράφια, αλλά τώρα νομίζω ότι επειδή είμαστε προς το τέλος, όσοι είχαν βρει δουλειά και όσα χέρια χρειάζονταν, τα έχουν πάρει. Λίγο δύσκολο. Θα πρέπει λίγο πιο νωρίς να ξεκινάει το ενδιαφέρον και μεταξύ γνωστών και φίλων. Έτσι γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν είναι ντροπή το να ζητήσεις, να ρωτήσεις αν χρειάζεται. Θεός φυλάξει. Okay. Και πάντως είναι μια ευχάριστη εικόνα. Ναι, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Αυτό που συμβαίνει φέτος στην περιοχή μας. Αυτό που συμβαίνει φέτος είναι, παιδιά, το μεγαλύτερο εργοτάξιο, ανεπιφύλακτα το λέω αυτό, το μεγαλύτερο εργοτάξιο που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι σε αυτή τη ζώνη. Έτσι. Στον κάμπο Τυχιού και στην ευρύτερη περιοχή. Και εύχομαι πραγματικά, αφού αυτό φαίνεται αυτή τη στιγμή ως μία από τις λύσεις, γιατί όχι, γιατί όχι πραγματικά. Και είναι πάρα πάρα πολύ ωραία εικόνα. Και είναι αυτό που είπαμε και κάτι ακόμη. Πέρα από τον περοκάματο, είναι και ότι δουλεύει ο κόσμος. Το έχει ανάγκη. Είναι χαρά η δουλειά. Είναι ψυχολογία. Είναι δημιουργικότητα. Μπράβο. Δημιουργεί άλλα συναισθήματα. Το έχουμε περάσει όλοι. Δηλαδή, πόσο μπορείς να κάτσεις και αν σκεφτείς ότι με τις υποχρεώσεις που έχει κάθε οικογένεια, κάθε νέος άνθρωπος και όλα αυτά, εντάξει, επιδρά αρνητικά στην ψυχολογία σου όταν δεν μπορείς, ας πούμε, να παράξεις. Και αναφέρομαι και συγκεκριμένα στα νεότερα παιδιά από εμάς που είναι στα δημιουργικά χρόνια. Είναι στα δημιουργικά τους χρόνια. Και είναι πολύ άσχημο το να υπάρχει αυτή η μεγάλη δυσκολία το να βρεις δουλειά. Λοιπόν, τώρα κλείνοντας όμως, Δημήτρη, να μας πεις και τι χρονιά θα είναι για το μήλο. Γιατί καλά όλα αυτά που λέμε, αλλά πρέπει να δώσουμε και καλό μήλο στους Άραβες. Παραγωγικά, θεωρώ ότι είναι όχι μια... μόνο Άραβες, βέβαια. Ναι. Όχι μόνο Άραβες. Ναι. Παραγωγικά είναι μια πάρα πολύ καλή χρονιά. Μπράβο. Το προϊόν δεν έχει προβλήματα. Ωραία. Για την εποχή του έχει πολύ καλό σχήμα και όλα αυτά εξελίσσονται. Ναι. Ελπίζουμε να μας φυλάξει ο Θεός, γιατί ο μεγάλος κίνδυνος για τις παραγωγές είναι οι καιρικές συνθήκες και η χαλαζόπτωση συγκεκριμένα. Από εκεί και πέρα, αν δεν έχουμε κάτι τέτοιο για το υπόλοιπο του καλοκαιριού, η χρονιά θα είναι
από τις καλές χρονιές, ποιοτικά και ποσοτικά. Τώρα, να, μην το μετά, ναι, ναι. Να μην το ματιάσουμε. Θα παίξει ρόλο η οικονομική κατάσταση της ελληνικής αγοράς, γιατί καλοί είναι και οι Άραβες, καλές είναι και οι εξαγωγές, των περισσότερων θα πρέπει να είναι το να κινηθεί το προϊόν στην ελληνική αγορά. Από εκεί και πέρα, ας κρατήσουμε τις εξαγωγές ως συναλλακτική λύση στην περίπτωση που δυσκολέψουν τα πράγματα. Καλημέρα λοιπόν στα ορεινά Μήλα Βιτσίου. Καλημέρα στο Δημήτρη. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη, που ήσουν μαζί μας αυτό το ωραίο πρωινό. Καλημέρα. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.